28 Οκτωβρίου είναι πάντα μια μέρα τιμής και αναστογασμού. Θυμόμαστε αυτούς που πριν από 84 χρόνια θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα διεξάγεται η μεγάλη παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων, η οποία αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η πατρίδα μας σήμερα είναι ισχυρή, με ένοπλες δυνάμεις οι οποίες είναι πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και να μας κάνουν όλες και όλους να αισθανόμαστε ασφαλείς. Σε όλες τις άλλες πόλεις όμως της χώρας μας, όπως και εδώ στο Περιστέρι, παρελάβουν οι μαθητές μας. Από το δημοτικό μέχρι το λύκειο είναι η επόμενη γενιά. Αυτή είναι τελικά η ισχύ της, η δύναμη της χώρας και χρέος μας είναι να μπορέσουμε σε αυτά τα παιδιά να τους εξασφαλίσουμε τα επαρκή εφόδια, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν μια ζωή καλύτερη από αυτών των γονιών τους. Αλλά να θυμούνται πάντα ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο χρειάζεται διαρκή φροντίδα, χρειάζεται πρωτίστως συμμετοχή, χρειάζεται πολιτισμένο και ευπρεπή διάλογο, γιατί μόνο με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να μάθουμε σε μια οργανωμένη κοινωνία να συνυπάρχουμε παρά τις διαφορές μας και τελικά να προοδεύουμε και να προχωράμε μπροστά. Εύχομαι σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης χρόνια πολλά.